Για πλεκτάνη που του έστησε η ενδιαστάση σύζυγός του και μητέρα των δύο ανήλικων παιδιών του, δηλώνει ο 38χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες μετά την καταγγελία της 37χρονης μητέρας των παιδιών ότι τα είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. Ο 38χρονος και σήμερα εμφανίστηκε στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο το πρωί, με τη συνήγορη υπεράσπισή του να αναφέρει ότι ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε τέτοια πράξη βάρος των παιδιών του. Εμφανίστηκε σήμερα ο κατηγορούμενος ενώπιον της κυρίας ανακρίτριας, ζήτησε προθεσμία προκειμένου να προετοιμαστούμε μέχρι αύριο το πρωί στις 9 το πρωί. Αρνείται κατηγορηματικά ότι έχει ακουμπήσει τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο, τα υπεραγαπά. Θα πρέπει να σας πω ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου η οποία να το επιβάλλει την οποιαδήποτε, αν θέλετε, υποχρέωσή του προς διατροφή των παιδιών, παρά τα αυτά όλο το χρονικό διάστημα προσπαθεί με κάθε τρόπο, εξοικονομεί ό,τι περισσότερο μπορεί προκειμένου να το καταβάλει στα παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 12χρονο αγόρι περιέγραψε στην κατάθεσή του ένα περιστατικό σεξουαλικής εκμετάλλευσής του από τον πατέρα του. Ενώ το 7χρονο κοριτσάκι φαίνεται ότι είχε πέσει επανειλημμένα θύμα των αρρωστημένων του ορέξεων. Και τα δύο παιδιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δήλωσαν ότι ήταν φοβισμένα κάθε φορά που συναντούσαν τον πατέρα τους, ο οποίος εκτός των άλλων τους ζητούσε να περιεργάζονται ήδη οπλισμού. Έχει άψογη σχέση με τα παιδιά και πραγματικά ο ίδιος έχει πέσει από τα σύννεφα. Δεν ξέρει γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Θα δοθούν ούτως ή άλλως οι εξηγήσεις που θα ζητηθούν από τις ανακριτικές, από την αρμόδια κριτική αρχή. Τα παιδιά είναι παιδιά και μπορούν να πούν το οτιδήποτε και σίγουρα όλα αυτά εξυπηρετούν ένα σκοπό. Θα βρεθεί και ο σκοπός. Οι αστυνομικοί προχώρησαν την περασμένη Παρασκευή στη σύλληψη του 38χρονου με αφορμή την καταγγελία της πρώην συζύγου του που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου. Οι οποίοι είδαν πως ο 38χρονος πατέρας ήταν κάτοχος έκνομων ευρημάτων, όπως αυτοσχέδιου όπλου, ενός μαχαιριού και ποσότητας χασίς μέσα στο σπίτι του. Φέρονται οι πράξεις αυτές να έχουν τελεστεί το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι του έτους αυτού. Θα σας πω ότι από το καλοκαίρι ξανά ο πατέρας είχε επικοινωνία με τα παιδιά, μάλιστα τα είχε πάρει ακόμα 2-3 Σαββατοκύριακα. Αυτό νομίζω αρκεί. Την ώρα πάντως που ο εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του δίωξη μεταξύ άλλων για βιασμό κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγια, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών κατά συρροή, άπαξ και κατ' επανάληψη και απειλή εις βάρος των παιδιών κατά συρροή και κατ' επανάληψη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως είπε η συνήγορος υπεράσπισης του 38χρονου, αναμένονται και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που πραγματοποιήθηκε στα παιδιά. Είναι ένα στοιχείο το οποίο φυσικά έχει απολυτή αξία. Δεν έχει σφερθεί ακόμα στη δικογραφία. Θεωρητικά αύριο το πρωί έχει ζητηθεί από την κυρία ανακρίτρια να παραδοθεί το σχετικό έλαβο.